Είμαι εδώ για να σας πω μερικά πράγματα που ήδη ξέρετε, απλώς να τα υπερθυμίσουμε, γιατί έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Οι πιέσεις που δεχόμαστε καθημερινά από τους εργοδότες είναι τεράστιες και δεν πρέπει να ξεχνάμε κι εμείς ότι είμαστε άνθρωποι και πρέπει να γυρίσουμε σπίτι μας όχι ασφαλείς. Οπότε όλα έχουν να κάνουν με την οδική ασφάλεια. Η οδική ασφάλεια ξεκινάει πρώτα από εμάς. Μέχρι να καταλάβουν οι κυβερνήσεις πρώτα ότι πρέπει να μας προστατεύσουν, να μας παρέχουν τα μηχανάκια, να μας παρέχουν τον εξοπλισμό, να μας παρέχουν τη συντήρηση, θα πρέπει εμείς οι ίδιοι να προσπαθήσουμε λίγο να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Πρωταρχικά με τον εξοπλισμό, έτσι, το κράνος. Όλοι οι διανομής φοράμε κράνος. Θα πρέπει να επιλέξουμε ένα άσπρο κράνος. Καλό θα ήταν αυτό για μας, για να μας βλέπουν. Φανταστείτε, οι έρευνες λένε ότι έχουμε 22% λιγότερες πιθανότητες να πάθουμε ατύχημα αν φοράμε ανοιχτόχρωμο κράνος. Οπότε, πολλοί οδηγούμε νύχτα. Παραγγελίες γίνονται τα ξημερώματα, οι οδηγοί γυρνάνε μεθυσμένοι, δεν μας προσέχουν, δεν μας δίνουν καμία σημασία. Οπότε και εμείς θα πρέπει να προστατεύσουμε τον εαυτό μας με το αντίστοιχο κράνος. Δεν λέω να αγοράσουμε κράνος γιατί είναι κοστοβόρο αυτό, αλλά αν έχουμε το κράνος μας και είναι σκουρόχρωμα, ας βάλουμε ανακλαστικά, ταινίες ανακλαστικές, θα μπορούν να μας βλέπουν καλύτερα. Το ίδιο και με τον εξοπλισμό. Μια πιθανή πτώση, ξέρετε ότι έχει πάρα πολύ σοβαρές συνέπειες, τραυματισμούς, θανάτους, έχουμε κάθε χρόνο, θα πρέπει να μας προσέχουμε εμείς οι ίδιοι. Αν περιμέναμε το κράτος, δυστυχώς αυτό θα αργήσει πολύ να γίνει. Πάρα πολύ θα αργήσει. Οπότε, αν μπορούμε να προμηθευτούμε αυτόν τον εξοπλισμό, θα ήταν πολύ βασικό για μας, για να μπορούμε να, και να είμαστε καλά και να μας έχουμε τους δικούς μας ανθρώπους δίπλα μας, να τους χαιρόμαστε και να μας χαίρονται και αυτοί. Η συντήρηση για το μηχανάκι. Πώς θα μπορέσουμε να κερδίσουμε χρήματα, γιατί προφανώς ο εργοδότης δεν πρόκειται να δώσει λεφτά για τη συντήρηση. Είναι απίθανο αυτό, δεν έχει γίνει ποτέ σχεδόν. Πώς όμως θα εξοικονομήσουμε εμείς χρήματα από τη συντήρηση του μηχανάκι. Αν τα λάστιχά μας τα προσέχουμε, δεν τρέχουμε στον δρόμο, δεν φρενάρουμε απότομα, όλα αυτά είναι κόστος και το βλέπω άμεσα στην τσέπη μας αυτό. Δηλαδή, εμείς που κάνουμε πολλά χιλιόμετρα διανομής, φαντάζομαι 100-150 χιλιόμετρα τις ημέρες που έχει πάρα πολύ δουλειά, τα κάνετε, έτσι δεν είναι? Οπότε, αν εμείς δεν τρέχουμε, δεν πατάμε απότομα φρένα, προσέχουμε την πίεση στα ελαστικά, αυτό θα φανεί πολύ γρήγορα στην τσέπη μας. Έχουμε οικονομία. Δεν θα πρέπει να αλλάζουμε λάστιχα κάθε 2-3 μήνες. Ίσως τα κρατήσουμε λίγο παραπάνω. Αυτό είναι ένα κόστος πολύ σημαντικό τα λάστιχα, οπότε θα το εξοικονομήσουμε ή θα το παρατείνουμε. Θα πρέπει να το δούμε και αυτό, να το προσέχουμε εμείς, γιατί θέλουμε, είναι εργαλείο δουλειάς στο μηχανάκι, οπότε θέλουμε και εμείς να γλιτώσουμε χρήματα και να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερα για την οικογένειά μας. Το σημαντικότερο από όλα είναι να καταλάβουν οι εργοδότες και οι πελάτες ότι ο διανομέας δεν είναι μηχανάκι, παιδιά. Δεν είναι ένα μηχανάκι απλό. Είναι μια ανθρώπινη υπόσταση. Και δεν θα κερδίσουμε τίποτα. Καταλαβαίνω, η πίεση είναι για το μπουρμπάρ πάρα πολύ μεγάλη. Μια γρήγορη διανομή θα μας φέρει ένα καλό μπουρμπάρ. Ισχύει αυτό. Αλλά θα πρέπει όμως με αυτή τη διανομή να γυρίσουμε όμως και μετά σπίτι. Οπότε θα πρέπει να προσέχουμε, να καταλάβουν. Πρώτα πρέπει να δώσουμε εμείς, σαν κοινωνία, να καταλάβουν ότι δεν γίνεται, ρε παιδιά, να έχετε το καφέ ή το σάντουιτς μέσα σε 2 λεπτά και να απαιτούμε από τον διανομέα να περάσει με κόκκινο φανάρι. Να απαιτούμε να παρανομήσει, να ανέβει στο πεζοδρόμιο για να πάει πιο γρήγορα η παραγγελία του. Να απαιτούμε να μπει στο μονόδρομο για να φτάσει πιο γρήγορα. Οπότε όλα αυτά θα πρέπει να τα σκεφτούμε εμείς οι ίδιοι πρώτα. Και να δώσουμε στους πελάτες και στον εργοδότη, γιατί είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό, ότι παροέχει η ασφάλειά μας. Δεν θα γίνει τίποτα αν πάει και 3 λεπτά αργότερα η παραγγελία.